Το θέμα των υποδομών είναι υφιστάμενο, υπαρκτό και χρειάζεται, πρέπει να επιληθεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε λύσεις. Το θέμα των υποδομών στην πύλη εισόδου στο λιμένα Αττικό πρέπει να δώσουμε λύσεις ούτως ή άλλως. Το θέμα της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής. Οι δύο αρχηγοί των δύο χωρών, Ελλάδος και Τουρκίας, ήρθαν σε μια συμφωνία. Πρέπει να δούμε τώρα την νομοθεσία, τι προβλέπει η συνθήκη Σέγγεν και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, τίποτα. Υπάρχει τεράστια δυσκολία στο πώς θα διατυπωθεί, πώς θα διαμορφωθεί, διότι υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει στις πύλες εισόδου των 5 νησιών και ότι αυτό θα αναζωογονήσει την οικονομία των ακριτικών νησιών. Και εγώ λέω το εξής πολύ απλό. Πώς θα λυθεί, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα θέλω να σας δώσω, για να αντιληφθείτε το μέγεθος της δυσκολίας. Έρχεται κάποιος εδώ που παίρνει την 7ήμερη βίζα. Την επομένη το ίδιο βράδυ μπαίνει στον Μπλουστάρ με τη βίζα και πάει κανονικά στη Μύκονο. Έρχεται την 6η μέρα πίσω και ξαναμπαίνει στον Μπλουστάρ, στο ημερόπλιο εδώ που έρχομαι με την γραμμή, με την επικοινωνία, βγαίνει από την πύλη Σέγγεν και πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό προβλέπει η συμφωνία. Αυτή είναι η συμφωνία, δεν το ξέρουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τεράστια προβλήματα, περιμένουμε να δούμε πώς θα διατυπωθεί. Είναι ένα ζήτημα πολύ δύσκολο κατά την άποψή μου, στο πώς θα διαμορφωθεί τελικώς αυτή η συμφωνία, πώς θα δίνονται αυτές οι βίζες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχετε αναλογιστεί ότι έρχονται μια μέρα 100-200 άνθρωποι, οι οποίοι ζητούν όλη βίζα. Έχουμε τη δυνατότητα, προσέχτε να σας πω, όχι εισόδου, βίζας, να δώσουμε την ίδια χρονική στιγμή άδεια σε 200 άτομα για τη βίζα. Υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Μπορούμε να δώσουμε, θα προβλέπετε κάτι, θα υπάρχει ένα όριο, διότι άπαξ και πάρεις μια φορά τη βίζα, η διαδικασία την επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο εύκολη. Okay, αυτό το μπορώ να το αντιληφθώ κι εγώ, είναι ένα πρόσωπο που θα έχει ελεγχθεί μια φορά, θα επανέρχεται, ίσως να είναι κάτι το πιο εύκολο στο να εισέλθει. Είναι θέματα τα οποία είναι διακρατικών συμφωνιών και πώς θα επιτευχθούν, πάντα σε συνδυασμό με το τι προβλέπει η συνθήκη Σέγγεν. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα το πώς λειτουργεί η πύλη εισόδου. Είναι γνωστό ότι η Κόση είναι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου στα σύνορα με την Τουρκία. Αρκεί να σας πω ότι οι ροές είναι αυξητικές κάθε χρόνο, σε ένα ποσοστό θα έλεγα τεράστιο. Και τι εννοώ, θα σας το πω αριθμητικά για να γίνει αντιληπτό. 528.000 αφιξοαναχωρήσεις είχαμε το 2022, 621.000 είχαμε το 2023 και με δεδομένο, αν υποθέσουμε ότι θα λειτουργήσει και αυτή η συμφωνία πρακτικά σε ένα βαθμό και στον όποιο βαθμό λειτουργήσει, αναμένονται φέτος άνω των 850.000 αφιξοαναχωρήσεων. Ο χώρος της Σέγγεν, όπως γνωρίζετε, όπως έχει διαμορφωθεί από το 2017, είναι άκρως προβληματικός. Κινούμεθα σε δύο άξονες και ο πρώτος άξονας είναι να δούμε φέτος τι επιδιορθώσεις μπορούμε να κάνουμε στο να λειτουργήσουμε στοιχειοδός. Οπωσδήποτε θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων που εργάζονται στο διαβατηριακό έλεγχο. Αυτό δεν το συζητάμε. Θα είναι δεδομένο, έχουμε ξεκινήσει, το έχουμε προβλέψει ως διαδικασία. Οπωσδήποτε αυτό που ζητούσαν και τα τουριστικά γραφεία, τα στέγαστρα θα ανεβούν, αν μπορεί ο κόσμος να μην κάθεται στον ήλιο. Πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Αλλά οφείλω να το πω. Δεν είμαι άπεχο, να αφήσαμε τις πραγματικότητες, ότι ο χώρος εκεί χρειάζεται ριζικής ανακατασκευής. Ήδη όμως έχουμε ξεκινήσει και το δίλημα που παίζει είναι το εξής, ότι ήδη βρισκόμαστε σε επαφή και με τον ΔΕΔΙΕ και με τη ΔΕΗ, προκειμένου να πάρουμε
τον χώρο Σέγγεν για να κάνουμε μια συνολική διαμόρφωση όλου του χώρου πλέον, να διαμορφώσουμε μια ζώνη Σέγγεν η οποία θα μπορεί στοιχειωδώς να καλύπτει μια, να είναι μια πύλη εισόδου ευρωπαϊκής χώρας. Αυτό μας δίνει στην λογική της αναδιαμόρφωσης του χώρου, μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα και ζητήματα, γιατί από τη μια πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν οι συνθήκες από φέτος και από την άλλη πρέπει οπωσδήποτε να διαμορφώσουμε και το χώρο τουλάχιστον από το 25 να βρισκόμαστε, να λειτουργήσει αυτή η πύλη εισόδου με διαφορετικές προϋποθέσεις και να έχει και, ένα διαφορετικό, μια διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία παρουσιάζει σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι και τα κρουαζιερόπλαια και η κρουαζιέρα ανεβαίνει, ανέρχεται και αυτή, και θα πρέπει και εκεί να διαμορφώσουμε, γιατί και εκεί δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, γιατί θα έχουμε και από εκεί αυξημένες ροές εισόδου στη χώρα. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα είναι πολλαπλά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Έχουμε ήδη, βρισκόμαστε ήδη σε επαφή και με, δεν σας το κρύβω, και με την νέα έπαρχο, την κυρία Σβίνου, για να γίνουν εκείνες και γίνονται εκείνες οι ενέργειες. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε πει και με την κυρία Σβίνου και με τον Δήμαρχο ότι θα πρέπει να κάνουμε τώρα στον καινούργιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, να γίνει μια συνάντηση προκειμένου να αναδείξουμε το ζήτημα. Ο καινούργιος Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου νομίζω ότι το ζήτημα το ξέρει, έχει περάσει από τον τόπο, άρα έχουμε ένα πρόσωπο αναφοράς υπό την έννοια ότι έχει εικόνα για το τι μιλάμε και το σε τι αναφερόμαστε, του προβλήματος όπως πολύ σωστά το λέτε. Κατά συνέπεια θέλουμε από πολλαπλές αφετηρίες προσπαθούμε να δώσουμε και μια μεσοπρόθεσμη λύση αλλά και μια άμεση λύση για το πώς θα λειτουργήσει το 2024. Ήδη από ό,τι πληροφορούμε, ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σήμερα το αργότερο Δευτέρα πιστεύω θα έχει εγκριθεί από την περιφέρεια. Εκεί έχουμε προβλέψει κωδικούς, έχουμε προβλέψει κονδύλια να αρχίσει η υλοποίηση του σχεδίου για να μπορέσουμε να αρχίσουν τα έργα, να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες για να αρχίσουν τα έργα αναβάθμισης στο χώρο εκεί, επαναλαμβάνω, για την προσωρινή και άμεση λύση όσον αφορά το 2024, αλλά και να ξεκινήσουν και εκείνες τις διαδικασίες που θα δημιουργήσουν τις υποδομές για σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα αναβάθμισης το 2025. Ευελπιστώ ότι μέσα στο 2024 θα έχουμε και εκείνο το ευχάριστο αποτέλεσμα που θα λέει ότι μας παραχωρείται ο χώρος συνολικά, ο χώρος που ξέρει ο κόσμος εδώ, ο χώρος της ΔΕΗ, να παραχωρηθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Οπότε, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, εκεί πλέον η αναβάθμιση του περιοχής συνολικά και του όλου χώρου θα μπει σε έναν άλλο σχεδιασμό, πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο κοστοβόρο, αλλά θα είναι και ένας οριστικός σχεδιασμός στο πώς θα διαμορφώσουμε μια σύγχρονη πύλη εισόδου της χώρας μας σε σχέση με την απέναντι χώρα. Τώρα, πρέπει να τονίσω και πρέπει να πω ότι επειδή υπήρξαν και πέρυσι πολλά προβλήματα και είμαστε σε επαφή και με το Λιμεναρχείο και με τις αρμόδιες και με τους αρμόδιους άλλους κρατικούς φορείς και με το Λιμεναρχείο και με τον κύριο Λιμενάρχη και έχουμε σκοπό να καλέσουμε τα συνδικαλιστικά όργανα των αρμοδίων φορέων, τους πράκτορες, τους τουριστικούς που εκπροσωπούν αυτά τα πλοία που έρχονται από Τουρκία ή πηγαίνουν από εδώ Τουρκία, προκειμένου να τους γνωστοποιήσουμε το πρόγραμμα, τους σκοπούς μας, αλλά περιμένουμε, επαναλαμβάνω, ένα θέμα πλέον ολίγων ημερών, περιμένουμε και τις εξελίξεις και να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι, πώς θα διαμορφωθεί αυτή η διακρατική συμφωνία. Είναι εντελώς σκοτεινό σημείο, διότι από ό,τι πληροφορούμεθα υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή αυτής της συμφωνίας.
θα δούμε και θα πράξουμε. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, εμείς οφείλουμε να κινηθούμε, οφείλουμε να κινηθούμε στο να αναβαθμίσουμε μια πύλη η οποία δεν μας ικανοποιεί. Νομίζω ότι δεν είναι ευχάριστη η εικόνα την οποία αποκομίζει κάποιος με αυτή την πύλη εισόδου την οποία διαθέτουμε. Πρέπει να την αναβαθμίσουμε, πρέπει να την ανατάξουμε και πρέπει να την ανατάξουμε, επαναλαμβάνω, σε δύο στρατηγικές δομές. Υπό την έννοια ότι πρώτον είναι να μπορέσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε το 2024 και μελλοντικά και εφόσον έχουμε παραχωρηθεί ο χώρος της ΔΕΗ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να προβούμε σε μια ριζική ανακατασκευή και διαμόρφωση του χώρου αυτού. Επειδή αναφερθήκατε και στην κυρία Σβήνου, αλλά και την συνεργασία που έχετε με την περιφέρεια, η οποία είναι σε πολύ καλό επίπεδο, είδαμε ότι πρόσφατα ο Περιφερειάρχης που βρέθηκε εδώ στο νησί μας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις σας που έγιναν για να εκταμιευθούν και τα χρήματα, τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για τον λιμένα κεφάλου. Ένα έργο το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, νομίζω ενδιάμεσος φορέας ο οποίος ασχολείται με το έργο εδώ στην ΚΟΥ είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είναι υπό την εποπτεία και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Αυτό το project το οποίο θα γίνει στο Καμάρι, στο λιμάνι της Κεφάλου. Μα όλο το η μελέτη έχει γίνει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η χρηματοδότηση γίνεται από την Περιφέρεια. Και προχωράμε. Η συνεργασία βεβαίως είναι αρίστη. Το αποτέλεσμα μετρά. Εγώ δεν βλέπω, σας το λέω και το έχω ξαναπεί νομίζω, μένα δεν με ενδιαφέρει. Κύριε Παπαδημητρίου, θα το πω έτσι για να το πω και λαϊκά, το ποιος το κάνει. Μένα με ενδιαφέρει να γίνει το έργο. Χατζημάρκος λέγεται αυτός, Νικηταράς λέγεται αυτός, Αυρίδης δεν με ενδιαφέρει. Το έργο να γίνει να μείνει για το νησί. Άρα λοιπόν, έχουμε μια καλή σχέση, μια καλή συνεργασία. Πάμε να φτιάξουμε, πάμε να αναβαθμίσουμε το νησί. Πάμε όλοι μαζί με χαμηλούς τόνους να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Εγώ δέχομαι και την κάθε υπόδειξη και ακόμα και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο θα δεχτώ όποιος θέλει να συζητήσουμε ή να μου υποδείξει. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλους να ακούσω προτάσεις, ιδέες στο πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, μάλλον να υλοποιήσουμε τις σκέψεις αυτές. Τα προβλήματα είναι υπαρθά, τα προβλήματα είναι σε όλους, για όλους και όλοι μαζί πρέπει να τα λύσουμε. Σωστά, απλά θα ήθελα να συμπληρώσω το ερώτημα ότι αν θα μπορούσε να προκύψει μέσα από αυτή τη συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να χρηματοδοτηθεί και αν θέλετε ένα τμήμα της ζώνης Σέγγεν και όχι αυτό το οποίο αφορά τον χώρο ο οποίος είναι ήδη δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε. Έβγαλε μια ανακοίνωση χρηματοδότησης, μια χρηματοδότηση επιδοτούμενης η Περιφέρεια πριν έχει μια εβδομάδα νομίζω έχει. Και εκεί μέσα εντάσσονται πολλές εργασίες από αυτές που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Ήδη ο κύριος Πεταλάς έχει επιμεληθεί και θέλω πάλι να το πω, γιατί είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο Λιμενικό Ταμείο είναι δαχτυλοδεικτούμενοι, γιατί είναι ελάχιστοι. Και θέλω να τους συγχαρώ από την κυρία Καλόξυλου, τον κύριο Πεταλά και όλους τους υπαλλήλους, τον κύριο Μουσελίμη, την κυρία Μίτση και την κυρία Καραγιάννη, να τους συγχαρώ όλους τους υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την προσπάθεια που κάνουν ούτως ώστε να κρατάνε σε απόλυτη τάξη, απόλυτη σειρά και με υπευθυνότητα να κρατούν τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θα έλεγα κατά την άποψή μου και νομίζω είμαι και ανοιχτός σε οποιοδήποτε θέλει, επαναλαμβάνω αυτή να τα δει, να κρατάνε την απόλυτη τάξη που αρμόζει σε αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και κλείνοντας, επειδή όπως είπατε αυτός ο χώρος που στεγάζεται αυτή τη στιγμή η Σέγγεν είναι χάλια. Ναι, βρέθηκε ως λύση ανάγκης εκεί λύση, το καλοκαίρι μετά το σεισμό όπου σε μερικές... Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω... Ακούστε εδώ. Πρέπει να σταματήσει η λογική του «οι άλλοι φταίνε, εμείς δεν φταίμε, εμείς τα βρήκα». Τέλος. Την ευθύνη την έχουμε όλοι. Πρώτος λοιπόν, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, να κλείσω αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, πρώτος ευθύνομαι εγώ, την έχω την ευθύνη, ανέλαβα, κάθισα στην καρέκλα, την ανέλαβα, την έχω λοιπόν την ευθύνη, συνεχιζόμενη από τους προκατόχους μου, την έχω εγώ,
Πάμε σε μια άλλη λογική. Τι λέει η άλλη λογική? Πάμε να δώσουμε τη λύση στο πρόβλημα. Γι' αυτό και καλό, όχι καλό, έχω καλή συνεργασία. Θέλω την καλή συνεργασία όλων μας, να πάμε να λύσουμε το πρόβλημα.